Ωραία συνταγή. Έχω φτιάξει λαζάνια τύπου φθινοπορεινά βάφτισέ τα εσύ. Και κολπάκι. Αγόρι μου. Όταν θέλετε να σκεπάσετε τα φαγητό στο φούρνο και σας παίρνει ο αέρας στο λιμινόχαρτο, ό,τι δεν καίγεται. Κουτάλια, πυρούνια, κάτι βαρύ που δεν καίγεται. Εντάξει, κατευθείαν νεροχή τιμή καεί κανείς. Εγώ πάντα βάζω και λίγο νερό επάνω γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Κάποιο παιδί μπορεί να τα κουμπίσει, ξεσκεπάζεις και αυτά εδώ είναι τα λαζάνια με την κολοκύθα και τον κιμά. Ινσταγραμικό το σημερινό φαγητό. Να πούμε ότι από το πρωί υπάρχει ένα θέμα στο Instagram. Οι φίλες τώρα που μπαίνουν και παράλληλα. Και τα παιδιά στο site δεν μπορούσαν να μπουν. Είναι παγκόσμιο το θέμα. Αν νόμιζα ότι ήταν το θέμα με το κινητό μου. Όχι, όχι. Α, okay. Μην ανησυχείτε, προφανώς το διορθώσουν, ξέρω εγώ. Εμένα τώρα έκανε, άνοιξε πριν από λίγο που το τσέκαρα. Λοιπόν, λαζάνια. Ωραίο. Τα οποία. Εμένα για να είμαι ειλικρινής, δεν είναι ένα υλικό που το θεωρώ εύκολο την κολοκύθα να το χρησιμοποιήσω. Okay. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Δίνει μια γλύκα και μια νοστιμιά. Τώρα φαντάζομαι και σε αυτό που θυμίζει παστίτσιο. Ακριβώς. Ωραία. Έχω την απάντηση έτοιμη. Επειδή πάντα μου αρέσει να μαγειρεύω υπερρεαλιστικά, πραγματικά όμως, δηλαδή αν παρατηρήσει κανείς που κόβει το μάτι του. Πολλοί το παρατηρείτε και μου το λέτε. Δεν χρησιμοποιώ ούτε μεγάλα μαχαίρια του σεφ, ούτε πιπερόμιλο στη μαγειρική. Θέλω να μαγειρεύω όπως μαγειρεύουν τα κορίτσια και τα αγόρια στο σπίτι. Το βγαλείς. Κάνε μία. Το πρώτο δεν πειράζει. Λίγο πάντα. Καίει πάρα πολύ. Μόλις το έβγαλα το φούρνο, αχνίζει ακόμα. Φορά. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι μαγειρεύω. Έλεγα. Ωραία, τέλεια. Δεν το έβγαλα πολύ καλά. Δεν πειράζει, ωραία. Γιατί τι, εγώ τι καλύτερο θα έκανα. Κοιτάξτε, θα το βάλω εδώ πέρα για να το έχετε να το κοιτάτε. Εδώ, στα ωραία μας τα πιάτα, τα γαλβανιζέτα καινούργια που είμαι πολύ χαρούμενος. Από πού πήρες όλα αυτά τα πράγματα? Από την Clean It. Πολλά φιλιά στην Clean It. Το γράφω σε όλους στο Instagram. Γιατί σε ρωτάω? Γιατί? Πρώτα απ' όλα, όταν είχα μπει στην κουζίνα και τα είδα, λέω τι ωραία πράγματα. Ναι. Αυτός. Τώρα κάνει να το πω. Γιατί? Να το πω. Δεν ξέρω αν θέλει να πει, σε μένα ρωτάς. Ένα συμμαχτής του Δημήτρη έχει την Clean It. Αλήθεια. Ο παπάς του. Α, σύμπτωση είναι αυτό. Και μου το είπε η μαμά του. Ωραία, εγώ δεν το ήξερα αυτό. Εγώ πήγα να διαλέξω. Και πήγαμε προχθές στην παιδική χαρά και μου το είπε. Πολλά φιλάκια, αγάπη. Πήγα να διαλέξω τα καλύτερα που βρήκα στην αγορά, τα πιο όμορφα. Και είμαι 10 χρόνια στην τηλεόραση και πρώτη φορά έχω τόσα μηνύματα και με ρωτάνε. Κορίτσια κυρίως που ετοιμάζουν νέα σπίτια, νέες μανούλες, από που αγοράζουν τα πιάτα. Και στο Instagram μέρα παραμέρα τους λέω από πού πήραμε τα πιάτα μας και όλα τα σκεύη, σχεδόν τα πάντα. Σχεδόν. Είδατε τι βγάζει κολοκύθα. Λοιπόν, θέλω να συνεχίσω την απάντηση που σου έδινα πριν, ότι επειδή θέλω να μαγειρεύω υπερρεαλιστικά, όπως είπα, αυτό το αφήνω εδώ πέρα, κολοκύθα κομμένη θα βρείτε και στο σούπερ μάρκετ, okay, και σε πολλά μανάβικα νέας γενιάς, τα μοντέρνα μανάβικα όλα, οι μερακλίδες μανάβιδες καθαρίζουν κολοκύθα και τη βάζουν στα σακουλάκια. Γιατί ξέρω και το λέω και εγώ ο ίδιος, θα το έλεγα ούτως ή άλλως αν δεν το σχολίαζες, ότι δεν υπάρχει περίπτωση νέα κοπέλα να πάρει κολοκύθα να την κόψει. Πριν διαβάσω την κάρτα, να σας δείξω πώς κόβεται η κολοκύθα. Ή μάλλον ξέρετε κάτι, ας διαβάσω, προσεμικά είσαι έτσι, ας διαβάσω την κάρτα. Για να είμαστε και λίγο τυπικοί με τη ροή μας εδώ πέρα. Και μετά σας ξεκινάω τη συνταγή. Λοιπόν, η κάρτα για τα λαχταριστά λαζάνια με κολοκύθα, μοτσαρέλα, παρμεζάνα και κιμά. Παρένθεση, όποια τυριά θέλετε βάλτε, μη σας νοιάζει. Έχω κάνει και ατομικά εκεί μπροστά, τα είδες. Τύπου ατομικά. Λοιπόν, 1,5 πακέτο λαζάνια. Κοιτάξτε, όχι τα λαζανάκια που έχετε στην Πελοπόννησο, σαν πλατιά, σαν χιλοπίτες. Τα ιταλικά, τα λαζάνια αυτά εδώ, εντάξει. Τα πλατιά. Γιατί κάποια κορίτσια καταλάβανε κάτι άλλο προχθές και με ρωτούσαν. Λαζάνια ιταλικά, αυτά που είναι σαν φύλλα. Εντάξει. 500 γραμμάρια κιμά μοσχαρίσιο. Εάν θε. Πώς? Συμμαθήτρια η Clean It. Η κόρη Clean It. Για να αποκαταστήσουμε και την. Λοιπόν, 500 γραμμάρια κιμά μοσχαρίσιο για να μην με ρωτάτε μετά εάν θέλετε ναι και κιμά από κοτόπουλο. Κάνει δουλειά. Κοιτάξτε τι ωραίο φαγητό. 2 φλιτζάνια γάλα, 1,5 κιλό κολοκύθα καθαρισμένη, 1 κουταλιά της σούπας βούτυρο ή λίγο ελαιόλαδο, 2 φλιτζάνια μοτσαρέλα τριμμένη και λίγη παρμεζάνα παρακάτω στην κάρτα θα δείτε. Όποια τυριά θέλετε με λίγα λόγια μην τρελαίνεστε και να μην βάλετε μέσα παρμεζάνα και να βάλετε τα υπολείμματα που έχετε στο σακουλάκι μέσα στην κατάψυξη
από τα καθαρίδια, τα τυριά που κάνετε, που τα κάνετε πίτσα και τυρόπιτα, βάλτε αυτά μέσα. Και εγώ έτσι έκανα ούτως ή άλλως. Άσχετα τι σας λέω εκεί πέρα, εδώ πέρα μαγειρεύω σαν να ήμουν σε ένα σπίτι. Το ψυγείο αυτό και η κουζίνα έχει περισσεύματα που τα παιδιά που είναι εδώ πίσω, που δεν τα βλέπετε, που βοηθάνε στη μαγειρική και γενικότερα στην παραγωγή. Μαζεύουμε ό,τι μένει, δεν πετάμε τίποτα, παιδιά. Πραγματικά τα πάντα. Και μια φέτα ψωμί τη βάζουμε στην κατάψυξη. Οκ, okay? Ή την τρώνε τα παιδιά. Αν προλάβουμε, τη βάζουμε στην κατάψυξη, γιατί συνήθως την τρώνε τα παιδιά. Λοιπόν, κύμα, δύο φιτζάνια γάλα, κολοκύθα, βούτυρο και λίγο μοτσαρέλα. Είχαμε πάει στην παρμεζάνα, μιλάω και άλλαξε κάρτα. Ένα κρεμμύδι ψιλοκομμένο, ένα πράσο σε φετάκια, εάν θέλετε. Θα δώσει ωραία γλύκα. Λίγο μοσχοκάριδο, αλάτι και πιπέρι. Πάμε για την κολοκύθα, γιατί μιλάω πάρα πολύ. Η κολοκύθα λοιπόν, μια κολοκύθα λοιπόν, είναι αυτή εδώ πέρα που θα βρείτε στα μανάβικα. Όμως εδώ μπροστά σας έχω ετοιμάσει, κοιτάξτε, αυτή είναι η κλασική κολοκύθα. Η κομμένη στα δύο που θα βρείτε, η πορτοκαλί που την κάνουμε σούπα, νάτι. Σα την έχω και μισή και σε κομμάτι εδώ μπροστά, για να δείτε πόσο πολύ ψύχα έχει. Και γι' αυτό έκανα αυτή τη μικρή έκθεση. Θέλω να δείτε ότι αυτή η κολοκύθα έχει πολύ ψύχα. Αυτή η κολοκύθα εδώ πέρα που είναι πανέμορφη και θυμίζει το αμερικάνικο Halloween. Κοιτάξτε τι ωραία πορτοκαλί που είναι σαν ψεύτικη. Αυτή δυστυχώς έχει πάρα πολύ λίγη ψύχα. Οπότε αν την πάρετε, θα πρέπει να καθαρίσετε σίγουρα δύο κολοκύθες για να κάνετε τα λαζάνια μου ή μια κολοκυθόσουπα για 6 άτομα. Και αυτές εδώ πέρα οι μικρές οι κολοκύθες που βγαίνουν σε baby, αυτές εδώ οι νάνες, οι μικρούλες που βγαίνουν και σε τεράστιες, τύπου 5-10 κιλά, έχουν μπόλικη ψύχα και αυτές, εντάξει. Συνήθως οι νοικοκυρές παίρνουν στο σπίτι αυτές εδώ πέρα, που μοιάζουν με αχλάδια, τις μικρούλες. Εγώ όμως σας λέω πάρτε αυτήνα, okay, καθαρίστε τίνα ή βάλτε τον άντρα του σπιτιού να την καθαρίσει εάν δεν μπορείτε και βάλτε και στην κατάψυξη μπόλικη για να έχετε για τις σούπες του χειμώνα. Το ξέρω ότι μια νέα νοικοκυρά, το λέω δεύτερη φορά, δεν θα κάνει ποτέ αυτή τη δουλειά. Εγώ όμως την κάνω για να τη δείτε αν θέλει κάποια. Κοιτάξτε, το δύσκολο είναι να μπήξετε το μαχαίρι μέσα, εντάξει. Το να κόψετε την κολοκύθα είναι σχετικά εύκολο, γιατί κόβετε, κοιτάξτε, με το ένα χέρι την κόβω, βλέπετε. Το δύσκολο είναι εδώ στο κοτσάνι κάτω, που θέλει λίγο δύναμη. Okay, όμως, στο σούπερ μάρκετ, καθαρισμένη κολοκύθα και οι μερακλίδες μανάβιδες. Εγώ ξέρω τουλάχιστον 4-5 μανάβικα σε όλη την Αθήνα, ένα στα Βρυλίσια, δύο στο κέντρο και μέσα στη Λαχαναγορά του Ρέντι, μανάβιδες που καθαρίζουν κολοκύθα. Okay. Εννοώ, δεν σας λέω να πάτε στα μανάβικο έτσι ξαφνικά και να πείτε καθαρίστε μου την κολοκύθα. Να είστε πελάτες, ρε παιδί μου, και να σας κάνουν τη χάρη. Okay. Ωραία. Αυτό εδώ, εντάξει, δεν θα κάνω πολύ για να προλάβω να μαγειρέψω. Τι κάνετε μετά, βγάζετε τα σπόρια είτε με ένα μαχαιράκι έτσι, βλέπετε, είτε με το μαχαίρι έτσι, είτε εάν σας βολεύει με το εξάρτημα που βγάζουμε το παγωτό, πιάνετε την κολοκύθα γερά και αρχίζετε να την ξύνετε μέσα και καθαρίζετε την κολοκύθα πολύ πιο εύκολα και έτσι δεν έχετε μαχαιράκι μικρό στα χέρια σας κοφτερό που μπορεί να κοπείτε. Άρα με το μηχάνημα, με το εξάρτημα που βγάζουμε παγωτό, ξύνουμε την κολοκύθα και πετάμε τα σπόρια. Την κόβουμε σε φετάκια και την καθαρίζουμε. Οκ. Okay. Ωραία. Αν θέλει κάποια κοπέλα να το κάνει. Αν δεν θέλετε, αγοράστε έτοιμη ή στην χειρότερη των περιπτώσεων φτιάξτε τη συνταγή μου χωρίς κολοκύθα. Τι θα βάλετε μέσα? Θα βάλετε μέσα μπεσαμέλ. Θα αντικαταστήσετε το μπουρέ κολοκύθα που θα φτιάξω τώρα με μπεσαμέλ. Λοιπόν, πάμε στη συνταγή μας. Τέλειο στο μάθημα κολοκύθας, η ανατομία της κολοκύθας, η μορφολογία κτλ. Κτλ. Εντάξει. Άρα, έχουμε εδώ πέρα περίπου 1,5 κιλό κολοκύθα κομμένη σε χοντρά κομμάτια. Εντάξει, τι την κάνουμε? Πάμε σε μία κατσαρόλα, όπως έχω εδώ πέρα, και ρίχνουμε μέσα ελάχιστο ελαιόλαδο. Τόσο, ρίχνουμε μέσα την κολοκύθα και πριν προλάβει να πάρει χρώμα και να καεί, ρίχνουμε μέσα λίγο νερό, ζεστό ή κρύο δεν με νοιάζει, περίπου ένα ποτήρι νερό. Εντάξει, σκεπάζουμε την κατσαρόλα, χαμηλώνουμε τη φωτιά περίπου στη μέση, περίπου στο 5, αν πηγαίνει η κουζίνα σας μέχρι το 9, και η κολοκύθα σε μισή ώρα περίπου θα γίνει έτσι, θα γίνει νιανιά που λέμε, θα έχει χαλάσει και θα γίνει αυτό πράγμα που δεν είναι καθόλου όμορφο. Όμως, εάν το αλέστε με το πολυμιξεράκι, θα γίνει μια ωραία βελούδινη κρέμα. Και αυτή η κρέμα είναι που δίνει όλη τη μαγιά στο φαγητό σήμερα, την καθιστά την μπεσαμέλ και έτσι λοιπόν κάνετε λαζάνια με κολοκύθα. Και τώρα αρχίζει το εύκολο μέρος της συνταγής που είναι το στήσιμο. Δεν θέλει πολύ, βλέπετε 10 φορές το έκανα και είναι έτοιμο. Μέσα θα ρίξετε λίγο αλάτι και λίγο πιπέρι, ανακατεύετε καλά και πάμε να φτιάξουμε τον κιμά, τον οποίο όπως πάντα ξεχάστηκα και θα έπρεπε να τον είχα βάλει πρώτο να γίνεται μέσα στην κατσαρόλα που καίει, αλλά δεν πειράζει, θα κάνω εγώ τα μαγικά μου και θα γίνει τσάκα τσάκα. Κιμάς μοσχαρίσιος, 500 γραμμάρια ή κοτόπουλο εάν θέλει κάποιος ή κάποια μητέρα που δεν θέλει να μαγειρεύει με μοσχάρι. Οκ.
πιο πολλές με ρωτάτε. Κάθε φορά που κάνω κάτι με μοσχάρι, με ρωτάτε αν μπορείτε να αλλάξετε το μοσχάρι με κοτόπουλο. Και συνήθως στο Instagram σας απαντάω ότι συνήθως γίνεται. Εντάξει. Άρα σε μια κατσαρόλα πολύ καυτή, που καίει πάρα πολύ, ρίχνετε μέσα τον κιμά σας σε πολύ δυνατή φωτιά και μαζί θα ρίξετε το κρεμμύδι, θα ρίξετε και το πράσο και θα σοτάρετε καλά και θα ρίξετε μέσα και μπόλικο αλάτι, όσο πρέπει δηλαδή, όχι πάρα πολύ, για να μαλακώσουν τα λαχανικά, να βγάλουν τα υγρά τους και λίγο πιπέρι και να σοταριστούν πιο εύκολα. Εντάξει, ξεκινάω τη συνταγή εδώ πέρα, ή με ελαιόλαδο ή με βούτυρο. Εάν θέλετε να βάλετε ελαιόλαδο μόνο, για να ξεκινήσετε, βάλτε λίγο βουτυράκι, ένα καρυδάκι τόσο λίγο που θα δώσει πολύ ωραίο άρωμα στον κιμά. Εντάξει. Σοτάρω καλά, μου ζητάει λίγο ακόμα λάδι ο κιμάς. Και θεωρητικά κάνουμε αυτή τη δουλειά για περίπου 10 λεπτά μέχρι να σοταριστεί καλά ο κιμάς, να αλλάξει χρώμα και να μαραθούν τα λαχανικά. Εγώ τώρα θα το επιστρέψω λίγο, εντάξει. Βλέπετε την κολοκύθα που πήρε μπρος, πως βράζει. Έτσι λοιπόν την ξεκινάμε, δεν τη σοτάρουμε και μετά γίνεται αυτή η κρέμα που έχω εδώ στο πλάι. Ο κιμάς δεν θα είναι όπως τον θέλω, αλλά δεν πειράζει, το φαγητό θα γίνει μια χαρά. Θα το κλέψουμε λίγο, προσπαθώ να μην το κλέβω συνήθως για να σας δείχνω ρεαλιστικά τη συνταγή, όμως τώρα δεν πειράζει. Ξεκίνησα με την κολοκύθα και έπιασα την μπάρλα και ξεχάστηκα. Όμως δεν είμαστε και πολύ μακριά από αυτό που θέλω, βλέπετε, όσο μιλάω και γι' αυτό μιλάω ασταμάτητα για να καλύψω αυτό το χρόνο. Γιατί παράλληλα σκέφτομαι τι άλλο μπορώ να κάνω να κερδίσω χρόνο και δεν έχω άλλη δουλειά να κάνω. Εντάξει. Μιλώντας λοιπόν, ο κιμάς έχει αχρηστεί. Άντε λοιπόν, θα τον κάναμε άλλα 3-4 λεπτά παραπάνω, όμως και έτσι είναι μια χαρά. Πάμε να στήσουμε τα λαζάνια μας. Αυτό καίει πάρα πολύ, μια στιγμή το πάω στην άκρη και να φέρω το άδειο το ταψί μπροστά και να μαζέψω μπροστά μου όλα τα υλικά που χρειάζομαι. Λοιπόν, ταψάκι ή ένα πυρίμαχο, πυράντοχο σκεύος ή μεταλλικό ταψί. Θέλω την κρέμα κολοκύθας μπροστά μου, που έχει μέσα μόνο λίγο αλάτι και πιπέρι. Θα μου πείτε γιατί να κάνετε όλη αυτή τη δουλειά με την κολοκύθα. Δεν υπάρχει εξήγηση. Τότε γιατί φτιάχνουμε παστίτσια και μουσακά. Θα μπορούσε να πει γιατί δεν τρώμε μελιτζάνες, σκέτες, τηγανιτές, λίγο κιμά στο πλάι. Είναι μια συνταγή που τη σκέφτηκα και μου αρέσει πάρα πολύ. Και τώρα το χειμώνα που πραγματικά λυσάω να μαγειρεύω με κολοκύθα, μου αρέσει τόσο πολύ η κολοκύθα, που σκέφτομαι όποια συνταγή μπορώ με κολοκύθα. Λοιπόν, κοιτάξτε τι κάνουμε τώρα. Βάζουμε λίγο πουρέ κολοκύθας, καλύτερα να πάρω, τι να πάρω, να πάρω αυτή την κουτάλα εδώ πέρα, να, τη σούπας καλύτερα. Λοιπόν, βάζουμε κάτω λίγη κρέμα κολοκύθας όπως θα κάναμε με τα γνήσια λαζάνια, με τη γνήσια συνταγή, όπου κάτω ξεκινάμε πάντα με λίγη μπεσαμέλ, εντάξει. Πασαλίβουν το ταψί με λίγο πουρέ κολοκύθας. Ρίχνω από πάνω, καλού κακού, επειδή ξέρετε είμαι και λίγο φοβητσιάρης εγώ, και λίγο λαδάκι, αν και δεν κολλάει, εντάξει. Και παίρνουμε τα λαζάνια και τώρα από εδώ και πέρα είναι θέμα να παίξετε όπως θέλετε εσείς. Τι εννοώ? Μπορείτε να θέλετε να κάνετε τα λαζάνια όπως τα έκανα εγώ, το κομμάτι που είναι εκεί μπροστά, που είναι αρκετά έτσι, έχει μεσαίο πάχος, το λες και μπαμπάτσικο. Εάν θέλετε, μπορείτε να κάνετε πιο ψηλά τα λαζάνια, να τα κάνετε πιο λεπτά ή να τα κάνετε και ατομικά. Τι εννοώ? Βάζουμε την πρώτη στρώση από λαζάνια κάτω, τα οποία δεν θέλουν ζεμάτισμα, δεν τα βράζουμε τα λαζάνια αυτά. Τα μαγειρεύουμε ξερά, όπως είναι το πακέτο, έτσι, να τα, εντάξει. Και παράλληλα, θα σας κάνω και την ατομική εκδοχή. Σιγά τη διαφορά, το έχετε καταλάβει. Το ίδιο πράγμα σε μικρότερη κλίμακα. Να και η λίγη κάτω μπεσαμέλ που τη λέω εγώ, ας πούμε, κρέμα κολοκύθας. Να και λίγο λαδάκι. Και είναι τόσο εύκολη η συνταγή που δεν χρειάζεται καν να πλώστε κάτω. Κοιτάξτε πόσο τσαπατσούλικα, πετάτε μέσα τα λαζάνια όπως πάσουν. Δεν χρειάζεται να τρελαθείτε να τα κάνετε στρόγγυλα, να πιάσουν και τις γωνίες. Βάλτε λίγα κομματάκια. Αυτά βράζουν, φουσκώνουν και πιάνουν όλη την επιφάνεια. Βλέπετε. Πραγματικά σας λέω, μη σκάτε να κάνετε τέλειο το λαζάνι. Πάμε για κιμά. Θα βάλω μέσα το κιμά. Πλάκα-πλάκα μέχρι να μιλήσω, σταρίστηκε ο κιμάς. Αχνίστηκε ωραία. Και το πράσο μαλάκωσε. Απλώνω καλά με ένα κουτάλι. Να πάει παντού ο κιμάς. Και αυτό που σας έλεγα πριν είναι παίξτε με όσες στρώσεις θέλετε. Κάντε ό,τι θέλετε. Δεν με νοιάζει. Βάλτε 10 στρώσεις. Βάλτε 2 μόνο. Κάντε ατομικά. Κάντε τα όπως θέλετε. Εντάξει. Αρκεί να φτιάξετε τη συνταγή. Ωραία. Να και η λίγη παρμεζάνα. Πάμε για λαζάνια από πάνω. Ένα ταψί τέτοιο. Το κλασικό ταψί, ας πούμε, όχι το μεγάλο, το μαύρο του φούρνου, αλλά ένα τέτοιο για την οικογένεια που λέω εγώ, το κλασικό ταψί που έχει κάθε ελληνικό σπίτι, θέλει περίπου 1,5 πακέτο από αυτά τα λαζάνια. Η συνταγή που σας δίνω είναι ακριβώς μετρημένη για να βγει αυτό που κόψαμε πριν μαζί με τη Φέη, εντάξει.
Απλώνω το μπουρέ κολοκύθας. Οκ. Ποιος άλλος βρε θα σας πει μη κάνετε το φαγητό με πουρέ κολοκύθας άμα τεμπελιάζετε. Εγώ έτσι είμαι. Σας λέω πραγματικά, αν κάποιος τώρα σου λέει τσιγά, μη κάτσω εγώ να πάω να βράζω την κολοκύθα, μη κάνετε τίποτα. Παραγγείλετε σουβλάκια, ξέρω εγώ. Εντάξει, σας λέω την αλήθεια. Μην βάλετε πουρέ μέσα. Βάλτε λίγη μπεσαμέλ. Οκ. Okay. Βάλτε από πάνω. Τι βάζουμε τώρα, μπερδεύτηκα. Βάζουμε τον κιμά, ναι, συγγνώμη. Κιμά από πάνω. Εντάξει, τώρα εγώ δεν θα σας κάνω 150 στρώσεις. Θα σας κάνω μόνο 2 για να τελειώνουμε. Αλλά το πρωί έκανα σίγουρα, έκανα 4-5 στρώσεις. Όταν βράζουν αυτά, μετά πέφτουνε και μαζεύουνε. Στην αρχή θα σας φανεί το ταψί τίγκα μέχρι πάνω. Μην τρομάξτε. Μαζεύουν τα λαζάνια, φουσκώνουν, τραβάνε τα υγρά από την κολοκύθα και τα λαχανικά του κιμά. Να και η λίγη μοτσαρέλα μέσα. Οκ. Okay. Άντε, ας βάλω την τελευταία στρώση για να τελειώνουμε. Να μην σας καθυστερώ κιόλας. Όχι εσάς, την εκπομπή εννοώ. Κοιτάξτε. Λοιπόν. Πώς τελειώνω, ας κάνω και τα ατομικά εδώ πέρα, μιας τα ξεκίνησα για να τα δείτε. Να και ο κιμάς στα ατομικά μέσα. Ωραία, να και ο κιμάς. Πάμε να βάλουμε πάνω λίγο πουρέ ακόμα κολοκύθας. Και είτε βάζετε πάνω ένα λαζάνι και το περίσευμά του έτσι δεξιά-αριστερά, είτε τελειώνετε το φαγητό με τον πουρέ κολοκύθας. Δηλαδή, κοιτάξτε τι έκανα το πρωί. Πάμε εδώ πέρα, αδειάζουμε όσο πουρέ έχει περισσέψει μαζί με το είναι νερούλο σου πουρέ, μην το φοβάστε, θέλουμε υγρασία, έτσι. Γι' αυτό σας είπα, δεν σοτάρουμε, βράζουμε την κολοκύθα με νερό. Θέλω υγρασία μπόλικη. Αυτή η υγρασία που πασαλίβει τώρα τα λαζάνια, αυτό το υγρό το μείγμα, είναι που θα τα κάνει να βράσουν και να ψηθούν κιόλας, έτσι. Άρα, όπως τα κάναμε με την μπεσαμέλ, τελειώνουμε από πάνω και τώρα ήρθε η ώρα να βάλετε τα τελευταία. Τυριά, ψήνω περίπου 180, 170 με 180 περίπου. Θα σας πω γιατί δεν ψήνω σε πολύ δυνατή φωτιά. Αν ψήσετε σε δυνατή φωτιά, θα γκρατιναριστεί, πώς λέγεται, το φαγητό και μέσα θα μείνει ομό. Θέλει να βράσει το φαγάκι αυτό, εντάξει. Οπότε βάλτε το σχετικά σιγανή φωτιά για να βράσει και να γίνει ωραίο. 170, σίγουρα μια ωρίτσα. Μια μικρή παραλλαγή που θέλω να σας δείξω, εάν καίει ο φούρνος ούτως ή άλλως. Γιατί σας τα κάνω όλα. Σας κάνω 10 παραλλαγές κάθε μέρα. Θέλω να τα βλέπετε όλα, να μην έχετε μια ερώτηση. Εάν για κάποιο λόγο δεν θέλετε να βράσετε την κολοκύθα, μπορείτε να τη βάλετε σε ένα ταψί με λίγο ελαιόλαδο και να μαλακώσει και να γίνει ωραία. Την αλέθετε μετά με το blender και έτσι λοιπόν έχετε το μπουρέ κολοκύθας που θέλετε για το φαγητό. By the way, επί τη ευκαιρία, αν κάνετε αυτή τη δουλειά, μπορείτε μετά να κάνετε και την περίφημη κολοκυθόσκοπα που τρελαίνεστε όλοι. Θα σας τη δείξω πάλι για χιλιοστή φορά λίγο πριν τις γιορτές. Και είναι ένας εύκολος τρόπος να μαλακώσει η κολοκύθα που είναι πολύ σκληρή. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.